Μετρέχουν γιατί δεν έχουν σταματήσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα ξαναπάμε σε εκλογή, ή τέλος πάντων κάποια κόμματα τα βρουν μεταξύ τους και τελικά θα έχουμε κυβέρνηση. Μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση έφτασε στα αυτιά όλων μας χτες το μεσημέρι. Εμένα φίλος μου, πολύ δικός μου άνθρωπος, πολύ αγαπημένος μου, ο Κώστας Καράς, έφυγε από τη ζωή. Όλοι γνωρίζαμε και ο ίδιος δεν το είχε κρύψει εξάλλου και εδώ στην εκπομπή μας όταν είχε έρθει, ότι είχε αντιμετωπίσει τον καρκίνο στον προστάτη. Δεν ξέραμε τη συνέχεια από εκεί και πέρα αν θα γινόταν κάποια μετάσταση ή αν τα είχε καταφέρει. Ο ίδιος έδειχνε πάντα πολύ δυνατός. Και μαζί που μιλήσαμε το ίδιο έλεγε: «Παιδιά, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα τα καταφέρουμε, μια χαρά, είμαι πολύ καλά. Όλα θα πάνε καλά». Και εξάλλου, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην εκπομπή μας είχε πει ότι από τότε που έχασα τη μαμά μου, τη μητέρα μου, δεν φοβάμαι πια και τον θάνατο. Εγώ θέλω να εκφράσω τα πραγματικά αληθινά και βαθιά μου συλληπιτήρια στη λατρεμένη του γυναίκα και στον πολυλατρεμένο μονάκριβο γιο του Βασίλη.